Τα ταλέντα του Όφη συνέχισαν την θετική τους πορεία και το περασμένο Σάββατο η ΚΑΠΑ 19 φιλοξένησε τον Ιωνικό στο Αρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, οι γηπεδούχοι στο 65ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Γανόπουλου, με τον Φαντουράκη να αναλαμβάνει την εκτέλεση, αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αλλά στην επόμενη φάση, μετά από ωραίο συνδυασμό, ο Φαλατάχ με άριστο πλασέ έστειλε τη βάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ και πανηγυρίζοντας με ξεχωριστό τρόπο. Λίγα λεπτά αργότερα, το οριζόντιο δοκάρι και ο Μακατουνάκης αποσόβησαν την ισοφάριση, με τον Όφη να είναι καλύτερος και να επικρατεί με 1-0 απέναντι στον Ιωνικό. Νωρίτερα γίνεται το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 15 του Όφη με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη φάση του αγώνα στο 4ο λεπτό να προηγούνται 0-1 με τον Καμά. Από εκεί και πέρα όμως η ομάδα του Παναγιώτη Πετρά, παρότι με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας, έδειξε το ταλέντο της απέναντι σε ένα από τα φαβορί για τον τίτλο και είχε πολύ καλές ευκαιρίες για το 1-1 με Λαγουδάκη και Πετούση. Τα παιδιά του Όφη δεν παράτησαν το παιχνίδι και δικαιώθηκαν στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Κοζιράκης ανατράπηκε και δόθηκε πέναλτι. Ένα πέναλτι που ανέλαβε με ψυχραιμία να εκτελέσει ο Μάνος Χνάρης στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και με τον Όφη να πανηγυρίζει το ισόπαλο 1-1, που ήταν το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.